Καλώς ήρθες στο φτιάξε το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Καλώς ήρθες στο δεύτερο μέρος, στο βίντεο στο οποίο δημιουργούμε μια κουβέρτα χρησιμοποιώντας το πιο μεγάλο κουβάρι που έχω χρησιμοποιήσει και εγώ ποτέ. Ένα κουβάρι ενός σκυλού που περιλαμβάνει διάφορα χρωματάκια. Όσο επί το πλείστον έχουμε το καφέ, το ροζάκι μας, το φούξε εδώ πέρα, το μπλε πετρόλ θα έλεγα εγώ, και βλέπουμε και το λευκό χρώμα σε μικρότερη έκταση από τα άλλα. Και να που ξεκινάει να κάνει την εμφάνισή του και ένας πιο μπλε τόνος. Οπότε να θυμηθούμε τι έχουμε δημιουργήσει μέχρι αυτό το σημείο. Έχουμε δημιουργήσει την ενδυνάμει κουβέρτα μας με C2C σχεδιάκι. Το C2C σχεδιάκι είναι τα πακετάκια, αυτά τα τετραγωνάκια που δημιουργούνται από τρία ποδαράκια. Βλέπεις εδώ πέρα το πώς επεκτείνονται, φαίνεται ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τρίγωνο. Στη μακρύτερη πλευρά του φτάνει τα 90 εκατοστά, περίπου κάπου εκεί θέλαμε να φτάσουμε για να ξεκινήσουμε τις μειώσεις και να κλείσει το τρίγωνο σε ορθογώνιο, όπως θυμάσαι ότι αυτός ήταν ο τελικός μας σκοπός. Οπότε στο σημερινό βίντεο θα πλέξουμε περισσότερο για να φτάσουμε τον τελικό μας σκοπό, να σκεπαστούμε όταν θα είναι πιο δροσερός ο καιρός. Είμαι πολύ ανυπόμονη να φέρω στην παρέα τώρα το μπλε χρωματάκι. Γεια σου! Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την διαδικασία. Ξέρω ότι κρατάς ήδη βελονάκι και νήμα στα χέρια σου. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα παίξουμε με τις μειώσεις, ότι δεν θα κάνουμε δηλαδή αυξήσεις. Δηλαδή τώρα, αντί να πλέξουμε 6 αλυσίδες για τη δημιουργία μιας νέας σειράς, τώρα αφού ολοκληρώσω λίγο καλύτερα αυτή τη σειρά, γυρίζω. Και όπως είδες, ναι, δεν έκανα 6 αλυσίδες για το ύψος, απλά τώρα θέλω σιγά σιγά να το κλείσουμε και για να γίνει αυτή η μείωση, στην ουσία κατευθείαν μπαίνω εδώ πέρα στους πρώτους πόντους του πλεκτού μου και θα πλέξω διαδοχικά ένα βουβό, ένα δεύτερο βουβό, ένα τρίτο βουβό και ένα τέταρτο βουβό έως να, ότου να φτάσω στο τέλος του πακέτου αυτού. 1, 2, 3, 4 βουβά πράγματι έχω πλέξει και έτσι έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία της μείωσης. Τώρα συνεχίζουμε κανονικά όπως μάθαμε, δηλαδή στο ενδιάμεσο κατά την εξέλιξη της υπάρχουσας σειράς πλέκουμε 3 αλυσίδες για το ύψος και μετά τα πακετάκια μας. Για να θυμηθούμε πάλι τι θέλουμε να δημιουργήσουμε και πώς το δημιουργούμε. Λοιπόν, εδώ πρέπει να βλέπεις, θέλω να πλέξω σε ορθογώνιο σχήμα την κουβέρτα αντί να πάρει μια τριγωνική όψη. Μέχρι τώρα κάναμε αυξήσεις, δηλαδή δίναμε μια μεγάλη έκταση, μεγαλώναμε σε μήκος την κουβέρτα μας. Τώρα πάλι θα μεγαλώσει, απλά θα κλείσει σε ορθογώνιο. Και όπως είπα λοιπόν, αφού κάναμε διαδοχικά τα βουβά μας, που αυτό είναι η μείωση και όχι η αύξηση, όπως ακριβώς μάθαμε πριν, έτσι και τώρα, στο ενδιάμεσο της σειράς που πλέκουμε, 3 αλυσίδες για το ύψος. Να, εδώ πέρα αυτό στην ουσία, πλέκοντας τώρα τα πακετάκια, είναι η όψη που θα πάρει η ροή που θα ακολουθήσει το πλεκτό μας. Το έχω εδώ πέρα το χαρτάκι μου να το συμβουλευόμαστε, να ενθυμούμαστε ποιος είναι ο σκοπός μας και ποια όψη θέλουμε να έχει το τελικό μας αποτέλεσμα. Σαν δύο τρίγωνα είναι που ενώνονται, δύο ορθογώνια τρίγωνα που ενώνονται και σχηματίζουν ένα ορθογώνιο σχήμα. Λοιπόν, επιστρέφω εδώ πέρα στη σειρά μου, όπου όπως είπα λοιπόν στο ενδιάμεσο, αφού κάναμε 3 αλυσίδες για το ύψος, τι έπεται μετά? Το να δημιουργήσουμε ένα πακετάκι από 3 ποδαράκια και κανονικότητα μετά να ενώσουμε τα δουλειά ένα πακετάκι με βουβό και πάλι την αρχή.
Λοιπόν, θα συνεχίσω έτσι μέχρι το τέλος της σειράς. Δεν αμφιβάλλω ότι δεν έχω νήμα, έχω αρκετό νήμα. Οπότε πλέκουμε τώρα, πώς να μας πάρει, 700 γραμμάρια, ξέρω, 300 μέτρα, 300 γραμμάρια, για να φτάσουμε στο τέλος της σειράς. Εντάξει, θα συνεχίσουμε να πλέκουμε για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το μισό από το κουβάρι. Για να δούμε. Και εδώ ολοκληρώνεται η σειρά μας με το μπλε χρώμα κιόλας. Έχουμε κάνει 2-3 σειρούλες με το χρώμα αυτό και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που χρειάζεται να ενώσουμε τα πακετάκια μας και βλέπετε πως είναι τα αποκόμματα, πως σχηματίζονται στον μπλε τόνο. Υπάρχει μια διαφοροποίηση νομίζω στο σχέδιο όσον αφορά την αρχή και στο τέλος του πλεκτού. Να, εδώ πέρα που είμαστε στο τέλος, σαν να πάει να πάρει μια ευθεία πορεία αντί να εκτείνεται προς τα πάνω σε μορφή τριγώνου. Εδώ λοιπόν είμαστε στο βουβό μας. Μια αστεία σκαλά έκαμε. Ωραία λοιπόν, ναι, είμαστε στη νέα σειρά που και πάλι δεν έχουμε να πλέξουμε εξελισσίδες για το ύψος, αλλά κάνουμε βουβό μέχρι το τέλος του πακέτου που θα συναντήσουμε, για να ξεκινήσουμε μετά να κάνουμε τα πακετάκια στην υπάρχουσα σειρά, όχι αυξήσεις, τα πακετάκια κανονικά που πλέγουμε στην υπάρχουσα σειρά. Επομένως στην πορεία δεν θα υπάρχει κάποια γωνία, έτσι δεν θα κάνει κυματάκια όσο το πλέξουμε παραπάνω, όπως θα το κλείνουμε, απλά θα είναι ευθείες γραμμές, έτσι, για να έχουμε το ορθογώνιο σχήμα μας. Συνεχίζω λοιπόν να πλέκω, να δείξω και ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα. Στα ενδιάμεσα λοιπόν της σειράς, 3 αλυσίδες και πακετάκι από 3 ποδαράκια. Λοιπόν, κοίτα τώρα τι αναβάθμιση έχω για σένα και βλέπουμε εδώ πέρα πως σχηματίζεται, πως αρχίζει να μειώνεται το πλεκτό μας και να κλείνει. Έτσι, δεν είναι δηλαδή τριγωνικό, φαίνεται ότι παίρνει μια ορθογώνια πλευρά. 6 πακετάκια έχουμε δημιουργήσει και αρχίζει και κουμπώνει το σχέδιο, αρχίζει να συγκλίνουν και να τέμνονται τα πακετάκια μας αντί να επεκτείνονται. Περισσότερο έτσι πλέκουμε, για να καταλήξουμε λοιπόν να πλέξουμε στην κουβέρτα μας. Πολύ πιθανό να υπάρξει και μέρος τρίτο, οπότε μείνετε συντονισμένοι, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει. Περιμένω τα σχόλιά σας και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά, γεια σου!